με τον Νικόλα μας, πώς είσαι? Εγώ είμαι πολύ καλά, να χαιρετήσω όσους διάει πιο όμορφη παρέα, έχει μια ώρα μου στο στούντιο, μωρό γελώ. Μωρό γελάς, και σήμερα περνάμε πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω, είναι και τα θέματα πολύ, πολύ χαρούμενα και ωραία. Καμιά φορά ναι, βοηθούν και τα θέματα. Βέβαια βοηθούν. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Σήμερα θα φτιάξουμε νιόκι, έτσι έχω καθιερώσει, θα το καθιερώσω, προσπαθώ φέτος, να γνωρίζουμε ένα καινούριο υλικό σε κάθε μας εκπομπή και συνταγή. Εκπομπή ακριβώς, με μια απλή συνταγή. Ωραία. Να δούμε πώς μπορούμε να το βάλουμε στη διατροφή μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για να φτιάξουμε τα ιταλικά νιόκι θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια νιόκι πατάτας, 20 γραμμάρια βούτυρο, ένα μικρό κρεμμύδι, 8 μέτρια μανιτάρια, 20 γραμμάρια αποξηραμένα μανιτάρια, τα οποία θα φουσκώσουμε από πριν σε νερό, 50 γραμμάρια μπέικον, 50 ml λευκό κρασί, 20 γραμμάρια σχοινόπρασο, 100 γραμμάρια φρέσκια κρέμα, 50 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη και 5 ml λάδι από τρούφα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, Νικόλα. Καταρχήν, τα νιόκι είναι αυτά. Να δοκιμάσω, μπορώ να φάω. Δεν μπορείς να τα φας ακόμα, γιατί δεν είναι ψημένα. Είναι ένα μείγμα από αλεύρι, αυγό και πατάτα. Ωραία. Και τα ρίχνουμε σε κοχλαστό νερό. Αλεύρι, αυγό και πατάτα. Ναι. Άρα δεν μπορείς να το πεις μακαρόνι. Δεν το λες μακαρόνι, το λες, δεν ξέρω αν είναι σωστή ορολογία, χρησιμοποιήσουμε τη λέξη dumplings. Μπορεί να είναι dumplings. Dumplings. Ναι. Μα τα dumplings είναι τα νιόκι. Θα μπορούσε να ήταν κάτι σαν νιόκι. Μάλιστα. Θέλουν περίπου 2 με 3 λεπτά βράσιμο σε κοχλαστό νερό ή μέχρι να βγουν στην επιφάνεια του νερού. Μόλις βγουν στην επιφάνεια είναι η ένδειξη ότι είναι ψημένα. Τέλεια. Λοιπόν, να δώσω τα μαχαίρια μας όμως, Νικόλα μου, γιατί έχουμε και διαγωνισμό Victorinox, υπέροχα μαχαίρια. Και τα δίνουμε. Ναι, βέβαια. Έχω έτσι ακούσει ότι... Ήταν πάρα πολλές συμμετοχές στην πρώτη μας παρουσίαση. Γίνεται χαμός, να σου πω, με τα Victorinox στα μαχαίρια και τα δίνουμε στο 22-47-77-77. Mm-hmm. Έχουμε τα υπέροχα μας μαχαίρια. Πώς θα δίνουμε, παιδιά, να με ενημερώσετε λίγο σήμερα? Δεν άκουσα, άντρη μου. Μάλιστα, θα μας πει, γιατί δεν ακούω. Ωραία. Ωραία, ένα σετ, υπέροχα. Τέλεια. Ξεκινάω τη συνταγή βάζοντας το βούτυρο να λιώσει. Και έπειτα θα προσθέσουμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Σου αρέσουν τα μαχαιριά, Πάρα πολύ. Εγώ έχω μου αρέσουν στην κουζίνα, ρε, Νικόλα μου, ή να παρεξηγηθούμε κιόλα. Με την καινούργια σειρά της Victorinox έχω ξετρελαθεί, γι' αυτό είναι, έχω φέρει μαζί μου φέτος. Πες μου αυτό γιατί είναι. Αυτό, να δω ποιον κρατάς, αυτό είναι για να φιλετάρουμε κρέας. Αυτό. Και αυτό είναι βοηθητικό μικρό μαχαίρι. Αυτό. Το άλλο είναι για να φιλετάρουμε ψάρι. Και βέβαια το κεντρικό μαχαίρι που κρατάω εδώ είναι το chef knife, έτσι ονομάζεται, το οποίο είναι για όλες τις δουλειές. Γι' αυτό και ονομάζεται chef knife. Τι ωραίο που είναι το δώρο μας. 22-47-77-77 δίνουμε ένα τέτοιο υπέροχο Victorinox set μαχαιριών. Βάλαμε κρεμμύδι, μπέικον. Έχουμε ρίξει το βούτυρο, έχει λιώσει και έχουμε βάλει κρεμμύδι και μπέικον, έτσι σε δυνατή φωτιά. Σιγά σιγά θα βλέπεις ότι τα νιόκια μας έχουν ανέβει στην επιφάνεια. Χρειάζεται ακριβώς 2 λεπτά όσα χρειάζονται τα νιόκια. Βέβαια είναι καλά να προσέχουμε στη συσκευασία τη γράφη, γιατί καμιά φορά μπορεί να έχουν ψηθεί λιγότερο πριν να τα πάρουμε και πρέπει να προσέχουμε τη γράφη. Βέβαια. Θα κόψουμε επίσης μανιταράκια έτσι, θα ρίξουμε στη σάλτσα μας και θα φτιάξουμε σε εισαγωγικά μια κυπριακή καρπονάρα θα την έλεγα. Γιατί στην Ιταλία δεν έχει καμία σχέση η καρπονάρα με την καρπονάρα που ξέρουμε στην Κύπρο. Τι ωραία. Διαφορετικά υλικά, διαφορετική. Πολύ διαφορετικά, Έτσι θα κάνουμε. Όπως και τα κινέζικα που στην Κίνα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι φτιάχνονται στην Κύπρο και όλα γενικότερα. Εντάξει, το κάθε τι πρέπει να το τρώμε στη χώρα του. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, να πάω ξέρω, στην Αγγλία και να φάω κλέφτικο. Εντάξει, δεν το συζητάμε, εννοείται. Ωραία. Βλέπεις ότι έχουμε αφήσει, τα μανιτάρια μας και, τον μπέικον μας. Εδώ έχω φουσκώσει όπως έχουμε μπει τα αποξηραμένα μανιτάρια μέσα σε νερό. Τα οποία θα τα ρίξουμε και αυτά στη σάλτσα. Γιατί το κάνεις αυτό? Επειδή όταν είναι αποξηραμένα, τι κάνουμε στην ουσία, αφαιρούμε όλη την υγρασία από το μανιτάρι. Τι θα προσθέσουν όμως στη συνταγή? Θα προσθέσουν την υπέροχη γεύση που μας δίνει το ιταλικό μανιτάρι, το πορτσίνι. Μάλιστα. Αυτή η συνταγή πόσο στοιχίζει, βρε Νικόλα μου, γιατί βλέπουμε μανιτάρι τέτοιο, μανιτάρι από το άλλο. Έχει στοιχίσει σε υλικά για δύο άτομα περίπου 8 ευρώ. Αλήθεια. Που δεν είναι απαγορευτικό και είναι ένα πολύ ωραίο και ξεχωριστό. Όχι, είναι μια χαρά.
Για δύο άτομα μιλάμε πάντα, ποτέ δεν μαγειρεύουμε για ένα. Επειδή βάζεις πολλά υλικά, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, θα μπορούσαμε όμως να φτιάξουμε και με λιγότερα υλικά. Μπορούμε να βάλουμε μόνο ένα είδος μανιτάρι και να κερδίσουμε έτσι κάποια ευρώ. Ωραία. Τώρα περιμένουμε να ζεσταθούν. Θα ρίξουμε μέσα το κρασί μας. Έχουν ήδη τελειώσει τη διαδικασία τους. Εμείς προχωράμε κανονικά τη διαδικασία. Να πούμε ότι όταν ρίχνουμε αλκοολούχο ποτό σε οποιαδήποτε σάλτσα, είναι καλά να το αφήσουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ του. Δηλαδή, αυτός ο καπνός που βγαίνει όταν εξατμίζεται το υγρό, μας αφαιρεί όλο το αλκοόλ από τη σάλτσα και έτσι όταν το τρώμε έχει μια ωραία γεύση, διαφορετική. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξεις όλα τα υλικά τώρα ή θέλεις να πάμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και να έρθουμε να το τελειώσουμε? Αν θέλεις να πάμε σε ένα διάλειμμα, έχουμε χρόνο. Ωραία, τέλεια. Άμα έχουμε χρόνο, πάμε στο διάλειμμα μας έτσι και επιστρέφουμε, πολύ σύντομο διαφημιστικό, και επιστρέφουμε εδώ για να τελειώσουμε την υπέροχη αυτή συνταγή. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Τέλεια μυρίζει.